Με είπατε κολοτούμπα και ψεύτε και μια τρανταριά φορές. Ο εκνευρισμός δεν είναι καλός σύμβουλος. Κάποια χορδή σας πάτησα και κάνατε έτσι. Καταλαβαίνει με μας βλέπει. Πρέπει να σας πω όμως ότι εκλέγομαι διαρκώς βουλευτής 16 χρόνια. Πάω τώρα για 20. Σε όλη μου την πολιτική διαδρομή ακούω τους πολιτικούς μου αντιπάλους να μου λένε είσαι κολοτούμπας, ακροδεξιός, κομμανέτσι, φασίστας, ανογιλέκα και διάφορα άλλα. Αφού μου τα λένε όλα αυτά, εγώ ξαναπαίρνω 70.000 σταυρούς μόνο στη Βόρεια Αθήνα, τους μισούς από όσους έχει πάρει ολόκληρο το κόμμα σας, τους ξαναπαίρνω σε πάνω στις εκλογές, και αυτοί που με ψηφίζουν δεν επηρεάζονται καθόλου από τα άρθρα της δημοκρατίας που τόσο αγαπάτε, που με έχει κάθε μέρα πρωτοσέλιδο. Α, είναι ηλίθιοι αυτοί που με ψηφίζουν, αυτό είπατε, είναι θέμα ηλίθιοι. Χαίρομαι. Είπατε ότι οι ψηφοφόροι που με ψηφίζουν είναι ηλίθιοι. Δεν ξέρω καθόλου. Ωραία, ελάτε. Ξαναλέω λοιπόν για το κλείσουμε. Σας αφήνω στην κρίση των ψηφοφόρων. Είπατε, οι ψηφοφόροι με ψηφίζουν είναι ηλίθιοι. Δικαίωμά σου, ο καθένας ό,τι θέλει λέει. Κρίνεται όμως. Από την αντίδρασή σας επαναλαμβάνω και από όσα είπατε για τον Κασιδιάρη, νομίζω βγάλαμε όλοι μας συμπεράσματά μας. Τώρα, το αν έπρεπε να έχω διαβάσει την κατάθεση στον Άριο Πάγο, δεν την είχα διαβάσει. Σας άκουσα στο, επαναλαμβάνω στο βήμα της Βουλής και για μένα είναι αρκετό. Κλείνοντας, αυτό δεν τα αφήσω να παράσει έτσι. Είπα ότι δεν είπαμε στον ελληνικό λαό για το γάμο των ομοφιλοφίλων. Ήταν η Νέα Δημοκρατία ποτέ στην ιστορία της και ιδιαίτερα επί Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και πριν. Κόμμα που είχε ομοφοβικά χαρακτηριστικά. Δεν πήγαινε η Νέα Δημοκρατία και συμμετείχε στο Gay Pride. Ο κ. Σταμάτης πήγαινε να μας εκπροσωπούσε. Στο Gay Pride κάθε χρόνο επί Προεδρίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Πιστεύετε ότι εμείς πήγαμε στην ελληνική κοινωνία και ζητήσαμε ψήφο πατώντας πάνω σε ρατσιστικά και ομοφοβικά ένστικτα? Αν είναι ποτέ δυνατόν. Η Νέα Δημοκρατία είναι ασύγχρονο κεντροδεξιό ευρωπαϊκό κόμμα που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν έχει τέτοιου τύπου αντιδράσεις όπως αυτές που εσείς νομίζετε. Πιθανόν να έχουν κάποιοι από τους δικούς σας ψηφοφόρους. Όχι πάντως οι δικοί μας.